Ήδη έχουμε μία πρώτη υποχώρηση, με ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη υποχώρηση, από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε ότι θα υπάρχει υποχρεωτική παρουσία εισαγγελέα σε περίπτωση απόφασης διάλυσης μιας συγκέντρωσης. Υποθέτω ότι αυτό δεν σας καλύπτει, αλλά αυτά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Και εμένα θα μου επιτρέψετε από την πρώτη στιγμή να σας διαβάσω κάτι που έγραψε χτες ένας φίλος, ο κύριος Ρέτσας, είναι και συνάδελφος. Ενώ όλα αυτά εξυφαίνονται, μου γράφει, το πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια του εργατικού και λαϊκού κινήματος να σταθεί εμπόδιο και φύλακας άγγελος των εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων. Το δέχεστε αυτό? Καταρχήν καλημέρα σε καλημέρα. Σας και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, αν υπήρχε ανεπάρκεια, φυσικά υπάρχουν δυσκολίες στο εργατικό λαϊκό κίνημα και αδυναμίες και πολλά μπορούμε να συζητήσουμε. Όμως αν η κυβέρνηση και οι μεγαλοεργοδότες θεωρούσαν ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα το έχουν βάλει στην άκρη, τότε δεν θα το φοβόντουσαν και δεν θα φέρουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει ακριβώς στις εργατικές λαϊκές διαδηλώσεις, γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση και οι μεγάλοι εργοδότες, δεν θέλουν ένα εργατικό λαϊκό κίνημα που θα διεκδικούν μαχητικά, αγωνιστικά τα δικαιώματά τους. Και φυσικά δεν είναι η υποχώρηση αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η παρουσία εισαγγελέα, γιατί εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές, γι' αυτό λέμε ένας χουντικής εμπνεύσεως νόμος, μια δημόσια αρχή, η κυβέρνηση, ένας εισαγγελέας, η αστυνομία, να κρίνει με πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια το περιεχόμενο μιας κινητοποίησης. Τους σκοπούς της, τη διαδρομή της και τη μαζικότητά της. Αυτό είναι ανίκουστο. Αυτό θυμίζει άλλες μαύρες εποχές. Είναι ανίκουστο. Δεν έχει κανένα λόγο η αστυνομία, το κράτος, να παρεμβαίνει στο περιεχόμενο και στους σκοπούς μιας διαδήλωσης. Όταν λέτε, για το περιεχόμενο μπορώ να το καταλάβω, όταν λέτε η σκοπή, δεν θα έπρεπε αυτό να συζητηθεί, γιατί μπορεί να πει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, ναι, και αν η σκοπή σας είναι τέτοιοι που απειλούν τη δημόσια τάξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Η σκοπή του εργατικού κινήματος αφορούν πρώτα και κύρια τις ανάγκες των εργαζομένων να επιβιώσουν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Απειλή για τη ζωή των εργαζομένων είναι αυτή η πολιτική. Απειλή για τη ζωή των βιοπαλαιστών, των αυτοαπασχολούμενων, είναι αυτή η πολιτική που τους ματώνει συνέχεια. Γιατί ακούμε και το επιχείρημα αυτό σε σχέση με τους εμπόρους κτλ. Είχαμε αλλά και πριν το κύριο Μανασιώτη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Μπορεί κανείς πραγματικά να ισχυριστεί ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι παρά ένα προπέταμα στους μακαπνού, όταν στην Ελλάδα υπάρχουν 1.100.000 άνεργοι, όταν 1,5 εκατομμύριο οικογένειες ζουν με 400 και 500 ευρώ, όταν 500.000 άνθρωποι είναι σε αναστολή σύμβασης? Μπορούμε να αναδιάσουμε ένα κατάλογο με τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Αυτό δεν είναι απειλή για τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης? Από αυτή τη σκοπιά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, οι ίδιοι έμποροι, δεν έχουν υποχρέωση, όχι απλά το δικαίωμα, έχουν υποχρέωση να διεκδικήσουν τα αυτονόητα και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Να, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, όπως έκανα και στον κύριο Μανασιώτη πριν. Λένε πολλοί συμπολίτες μας, κάντε τη διαδήλωσή σας, αλλά γιατί αν είστε 300 άτομα θα πρέπει να κλείσετε την Πανεπιστημίου ή τη Σταδίου και να γίνει κόλαση, και γιατί εγώ να μην μπορώ να κάνω τη δουλειά μου? Τι του απαντάτε του συμπολίτη αυτού που έχει μια τέτοια καλοπροαίρετη, θα πω εγώ, άποψη? Ναι, αν σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε προσπαθήσετε να κάνετε μια βόλτα στο Ψηρή, στο Μοναστηράκι, σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, θα δείτε ότι δεν κυκλοφορεί ψυχή. Και δεν κυκλοφορεί ψυχή για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ο κόσμος δεν έχει το εισόδημα και τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει. Δεύτερον, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε άθλια κατάσταση και σε συνθήκες πανδημίας δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή και τέλος πάντων φτηνή μεταφορά του κόσμου. Και φυσικά είναι όλη αυτή η ιστορία με το μεγάλο περίπατο, αυτή η αθλειότητα
που είχε επί της ουσίας καταστρέψει σχεδόν το κέντρο της Αθήνας. Άρα το να αναζητά κάποιος στις διαδηλώσεις την αφαίρεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θα λέγαμε ότι αποτελεί στην κυριολεξία πρόκληση. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση στην κυριολεξία για τους εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις δεν σχετίζεται με μέτρα που αφορούν το πώς θα διαχειριστούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις διαδηλώσεις τους, γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν τη σύνεση και τη συνέστηση να διοργανώνουν τις διαδηλώσεις τους έτσι όπως πρέπει. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε κύριε με ένα προπέταλο. Έχουμε να κάνουμε να τελειώσουμε με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουμε να κάνουμε με ένα προπέτασμα καπνού, όπου ο αστυνόμος, ο οποίος θα είναι εναρμονισμένος και υπεύθυνος μάλλον, συγγνώμη, υπεύθυνος για μια διαδήλωση, θα υπαγορεύει στους διαδηλωτές από το που θα πάνε και το που θα κάτσουν. Αυτό είναι βαθιά αντιδημοκρατικό, δεν έχει σχέση με κανένα από αυτά τα ζητήματα, θα γίνεται σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, και φυσικά δεν στοχεύει στη διασφάλιση των διαδηλωτών, στοχεύει στο χτύπημα των διαδηλώσεων μια τέτοια προοπτική. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ούτως ή άλλως το καταλαβαίνετε πολύ καλά, είναι ένας νόμος με πάρα πολλές και πολύ σημαντικές διατάξεις. Θα συνεχίσει η εκπομπή να ασχολείται με αυτό το θέμα, θα το αφήσουμε διόλου. Είναι η τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε εσείς, εκτιμάτε πολιτικά, ότι το θέμα του λεγόμενου μεγάλου περιπάτου έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, ο μεγάλος περίπατος γίνεται πρώτα και κύρια εποφελία ορισμένων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεγάλων εμποροκαταστημάτων και ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι φανερό, το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής περπατώντας αυτές τις μέρες στο κέντρο της Αθήνας. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει μια πιο σοβαρή εξέλιξη στο ίδιο το νομοσχέδιο που φανερώνει και τους σκοπούς της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι διαμορφώνει μια διεύθυνση αντιμετώπισης της βίας και των ριζοσπαστικών ιδεολογιών. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Αυτό δεν σχετίζεται με χωροταξικά ή άλλου είδους ζητήματα. Χωρίς να, μάλιστα, θα το πω εξ υπαρχής, γιατί θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου που έχουμε καλέσει. Δεν δίνει, και το πρόσεξα αυτό, τον ορισμό τι εννοεί ριζοσπαστικοποίηση. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Θα μπορεί λοιπόν ο αστυνομικός, ο εισαγγελέας ή οποιοδήποτε άλλος κυβερνητικός παράγοντας έχει στην ευθύνη του δίθεν μια διαδήλωση, με τελείως υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή με ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια, αυτό που είπα εξ αρχής, να κρίνει αν μια διαδήλωση πρέπει να εξελιχθεί ή όχι και να μπορεί να διατάσει και τη διάλυσή της. Γι' αυτό μιλάμε για αυταρχικό κατήφορο, γι' αυτό μιλάμε για αντιδημοκρατικές πρακτικές, για ένα όργιο καταστολής το οποίο θα γυρίσει πρώτα και κύρια απέναντι στους εργαζόμενους και στο λαό. Είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη στην οποία οι κομμουνιστές, δρώντας μέσα στα συνδικάτα, με το ΠΑΜΕ και στους άλλους μαζικούς φορείς, σας βεβαιώνουμε, όπως βεβαιώνουμε και την κυβέρνηση, ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.